Και θέλουμε να σας δούμε γιατί καταλαβαίνω και σέβομαι πρώτα απ' όλα τη μάχη ενός πολιτικού αρχηγού, ο οποίος επιθυμεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν σχολείσαι ποτέ στη ζωή μου. Να ξέρετε, είναι αρχή για μένα από πριν το 18-17. Τι έχετε αμφισβητήσει, μην με παρασέρετε στην κουβέντα. Δεν έχω σχολιάσει, είπα. Το να αμφισβητήσω μια δημοσκόπηση γιατί η εταιρεία έχει σχέση με χωματουργική εργασία, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό είπα εγώ. Ναι. Και ότι δεν υπάρχει υποκτήρωση αρχή. Είναι μια ιδιωτική εταιρεία, ιδιωτικές εταιρείες, ιδιωτικές φορές που δεν ελέγχεται από κανέναν. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό λέω. Και είναι θέμα τυχής τάξεως. Είναι πάντως ένα επιστημονικό εργαλείο η δημοσκοπήσεις που ενίοτε. Ευτυχώς έχασε ο Ερντογάν. Μπορεί. Όλες οι δημοσκοπήσεις το λέγανε. Όχι. Όλες, εκτός από τρεις. 22 δημοσκοπήσεις, μόνο τρεις έλεγαν ότι θα είναι μπροστά μία μονάδα. Εγώ θέλω να σας πω ότι είδα 8 δημοσκοπήσεις που έδιναν μπροστά τον Κιλινστάρογλου και 7 δημοσκοπήσεις που έδιναν μπροστά τον Ερντογάν. Τις τελευταίες τις μέρες. Αλλά επί ένα μήνα, ο γερμανικός τύπος το λέει σήμερα, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις από τις 22, μόνο 3 έδιναν προβάδισμα στον. Ένα σημείο που μου έκανε εντύπωση από τις δημοσκοπήσεις στην Τουρκία είναι ότι ενώ ξέρουμε ότι περιγράφει παράσταση νίκης. Δεν πέφτει έξω και είναι υπέρ ποτέ, το πρώτο στατιστικά. Στην Τουρκία έπεσε. Εγώ λοιπόν δεν έχω στο μυαλό μου ότι πέσανε έξω δημοσκοπήσεις στην Τουρκία. Κρατώ όμως ότι ένα μέγεθος που συνήθως το εμπιστευόμαστε και είναι παράσταση λύπης, εκεί έπεσε έξω. Το πρόβλημα είναι το 20%. Ακούστε λίγο. Γιατί ξέρει ο κόσμος καλύτερα από εμάς και από εσένα και από μένα. Το γνωρίζει. Το 20% των ανθρώπων δεν απαντά. Είναι δεδομένο πλέον. Ή απαντά λάθος. Γιατί το κάνει από μίσος ή από αγανάκτηση ή από οτιδήποτε οργή. Γιατί υπάρχει οργή στον κόσμο με αυτά που συμβαίνουν. Άρα λοιπόν είναι βέβαιο ότι οι δημοσκοπήσεις, όσο και να θέλουν οι δημοσκόποι να πλησιάσουν το αποτέλεσμα, είναι πολύ δύσκολο. Εγώ αυτό πιστεύω και το δούμε στην πορεία. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη Δευτέρα. Γιατί μέχρι την επόμενη Κυριακή ζητάτε ψήφο και τη Δευτέρα μετράμε και ψάχνουμε. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε. Όχι, εγώ θα να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο. Το έχω πει ξεκάθαρα. Κύριε Ευαγγελάτε, εγώ είμαι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να συνεργαστώ με ανθρώπου οι οποίοι είναι αξιόπιστοι. Και θα του αποκαλέσω και με βάση τα λεγόμενα του κύριου Αλέκου Παπαδόπουλου, εξαιρετικό άνθρωπο, πολύ έτοιμο άνθρωπο, θα του αποκαλέσω και κλέφτε. Διαβάζω την επιστολή του. Γιατί αυτό δεν λέγεται κλοπή των Ελλήνων, τι είναι. Λέει λοιπόν ο κύριος, εξαιρετικός άνθρωπος, ο κύριος Παπαδόπουλος, τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων, κοινό κεφάλαιο, ασφαλιστικά ταμεία. Με τι όρους θα δανείστηκε η κυβέρνηση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή, ξέρετε τι μας λέει ο Παπαδόπουλος τώρα εδώ. Ότι παίρνουν τα λεφτά των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων που θέλουν να πάρουν σύνταξη, τα δανείζονται. Και μάλιστα λέει το εξής, είναι θεμητό να δανείζεται η κυβέρνηση στις φορές των εργαζομένων με συμφωνίες παραγοράς ρέπος. Έγκλημα. Υψηλού ρίσκου για ταμιακή διευκόλυνση της και λογιστική μείωση του δημοσίου χρέους. Ναι. Αυτό λέγεται. Αυτό ξέρει. Είναι ένα κείμενο του κ. Παπαδόπουλου προ μια εβδομάδα, το οποίο προξένησε. Δεν διαψεύστηκε από κανέναν. Ναι, προξένησε αίσθηση. Αυτό θέλω να πω. Γιατί το πήραμε όλοι με πολύ προσοχή. Για τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τους συνταξιούχους, οι οποίοι άνθρωποι περιμένουν να πάνε σε μια ηλικία να πάνε στην ταξί τους. Εάν λοιπόν τα κάνουν αυτά, γιατί δεν διαψεύστηκε, έχουμε θέμα πλέον. Ναι. Έχουμε θέμα μεγάλο. Το ερώτημά μου λοιπόν. Δεν έχουν συντάξει, σας λέω. Ναι, το ερώτημά μου λοιπόν παραμένει. Αν η χώρα χρειάζεται είτε η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφους και εσείς καταθέσετε όρους που θα γίνουν αποδεκτοί, θα συνεργαστείτε ή δεν θα συζητήσετε καν. Εσείς με έναν αξιόπιστο θα κάνετε ποτέ συμφωνία. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι αξιόπιστοι. Με ψέματα, δυστυχώς θα το πω ευθέως, με ψέματα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όταν βγαίνει ο πρωθυπουργός και λέει σε βάθος τετραετίας θα δώσει 1500 ευρώ μισθό ή 1300 και την ίδια ώρα βγαίνει και ο Στουρνάρας και του λέει άκουσε, αν αυξήσει τους μισθούς θα ανέβουν τα επιτόκια που σημαίνει δανεισμός και χρέος μεγαλύτερο που σημαίνει ο δανειολήπτης αντί για 400 θα δίνει 550. Ποιο κοροϊδεύει μπορεί να μου πείτε τώρα. Πώς να συνεργαστώ εγώ μαζί τους. Την εκτίμησή μου να την εκφράσω, αλλά δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Αυτό δηλαδή, ο κύριος Στουρνάρας το είπε χωρίς να προσδιορίσει ποσά και είπε ότι αν υπάρξει κάποια μεγαλύτερη παροχή από αυτή που αντέχουν τα δημοσιονομικά μας, θα υπάρχει κάθε μία μονάδα μα είναι 75 ευρώ. Αυτό το 950 ευρώ ως κατώτατο μισθό του 1500 ως μέσο μισθό η κυβέρνηση το είπε σε βάθος τετραετίας. Κάθε μία μονάδα βάσης αξιοπιστία. Ο Στουρνάρας μίλησε για αυτό. Κάθε μία μονάδα βάσης αύξησης του επιτόκιου δανεισμού είναι 75 ευρώ παραπάνω. Αυτό είναι αποδειγμένο, ό,τι και να μου λέτε. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι. Μπορεί να πιστεύουμε ό,τι θέλουμε. Μπορεί να φαντάζεται ο Πρωθυπουργός ό,τι θέλει. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Υπερφορολόγηση. Όχι μόνο στα φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες. Και προτείνω εγώ κάτι συγκεκριμένο. 15% οριζόντιος φόρος σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Τι καλύτερο για να πατάξει τη φορά φυγή. Ναι. Τι καλύτερο για να πατάξει τη φορά που φυγή. Δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν ποτέ. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Ρουμανία. Το κάνει η Ρουμανία και μας προσφέρει στο ΑΕΠ. Το είπα και το πρωί. Αν δείτε το ΑΕΠ της Ρουμανίας, αυξήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια κατά 70 δις. Ξέρετε πώς. Με αυτό το φορολογικό σύστημα. Πιο ευέλικτο βέβαια. Δηλαδή, είπα θα πωλήσω 2.300 υπαλλήλους και βγάλω αφλήτερες όλοι.
Εγώ θα πωλήσω 2.300 υπαλλήλους των ανεξαρτήτων αρχών. Γιατί το Σύνταγμα λέει 25 και έχουμε 37. Και ξοδεύουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημά μου. Περιγράφετε ένα πρόγραμμα. Το οποίο είναι το πρόγραμμά σας. 400 Έλληνες μόνο. Και λέτε δεν θα συνεργαστώ με κανέναν. Ναι. Δεν θα μπω στην συζήτηση του αν το κόμμα σας θα έχει 5%, 6%, 10% ή 2%. Παίρνουμε όμως ως υπόθεση εργασίας ότι θα είστε στη Βουλή και θα έχετε μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Α, είμαστε. Και ρωτώ, το κόμμα σας δεν έχει προοπτική εξουσίας στον ορατό ορίζοντα. Άρα όλα αυτά που λέτε δεν μπορείτε να τα υλοποιήσετε. Γιατί λοιπόν δεν συζητάτε με κανέναν προκειμένου ένα μέρος τουλάχιστον αυτών που επαγγέλλεστε. Που λέω, θα τα κάνουμε. Ναι, όπως εξορίξεις που δεν είναι κανένα. Ναι. Ακούστε λίγο. Διτό είναι η απάντησή μου. Το πρώτο έχει να κάνει κυρίως με το να απολύσω από 2.300 ανθρώπους. Είναι οι δικοί τους άνθρωποι. Φίλοι, συγγενείς, κολλητοί, κομματάρχες, οι οποίοι βολεύτηκαν στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν το δεχτούν ποτέ. Ναι. Είναι δεδομένο. Όσο και τις εξορίξεις, πάσα στην εκμετάλλευση. Το έχουν πει και οι ίδιοι. Αυτό που πρέπει να πω όμως και θα επιμείνω εκεί είναι το αναξιόπιστο. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Και βέβαια μου είπατε κάτι το οποίο έχει να κάνει στη σφαίρα του σεναρίου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ το 13, 14, 15, ανύπαρκτο ήταν. Και μετά κυβέρνηση. Από 3%. Ποτέ δεν ξέρει τι σου φέρνει ζωή. Και πιστεύω στον ελληνικό λαό. Πιστεύω στον Έλληνα. Πιστεύω στην εμπιστοσύνη που μας δείχνει. Και πιστεύω ότι θα μας ψηφίσει και 21 Μαΐου και στις επόμενες εκλογές. Εάν και εφόσον γίνουν. Ναι. Γιατί ο Έλληνας, αγαπητέ κύριε Βαγγελάτο, εσείς και εγώ έχουμε τη δυνατότητα να πάμε σε νοσοκομεία ιδιωτικά. Αυτές οι φωτογραφίες χθεσινές. Από νοσοκομεία τη χώρα. Αυτό εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόλις απεδίωσε και τον κουκούλωσαν έτσι. Αυτά είναι στο νοσοκομείο, είναι. Δεν έχει σημασία. Για να μην κάνουμε ζημιά, ακούστε λίγο. Επειδή η φωτογραφία έγινε, ξέρετε πώς. Δεν αμφισβητώ, αλλά δεν λέω ποιος την τράβηξε, αλλά λέω ποιο νοσοκομείο. Μου την έστειλαν εμένα προσωπικά και πάνω. Γιατί είναι νοσοκομείο. Είναι από χθες, από εφημερία. Προχθεσινό. Θα πω όμως το εξής. Αυτά συμβαίνουν παντού. Εγώ μπορώ να έχω χρήματα για να πηγαίνω σε ένα δυτικό νοσοκομείο. Ο Έλληνας που δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο, που περιμένει για χημειοθεραπείες 6 μήνες και πεθαίνει. Που δεν έχει να πάρει φάρμακα. Πώς 4 χρόνια δεν τα διόρθωσαν, θα τα διορθώσουν τώρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, κύριε Βαγγελάτο. Και λένε ψέματα. Αυτό το χειρότερο απ' όλα. Δεν μπορεί δηλαδή να λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία ότι όλα πάνε καλά στην οικονομία. Εγώ είμαι επιχειρηματίας, δεν είμαι πολιτικός. Ας ρωτήσουν εμένα αν πάει καλά η οικονομία. Ας ρωτήσουν τον μικρομεσαίο που δεν μπόρεσε να πάρει δάνειο ποτέ στη ζωή του. Που επαρσιωτώσει 300 άνθρωποι με γιάς με χαρά τους πήραν το 80% του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ υπάρχουν 800.000 επιχειρήσεις. Η δική μου επιχείρηση δεν ήθελε ποτέ δάνειο, αλλά δεν μπορούσε να πάει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχουν τα τροπτικά, αφού το ξέρετε πώς γίνεται η δουλειά. Ή γνωστή του γνωστού, το γνωστό, το γνωστό. Δεν ήθελα ποτέ να πάρω παραλαμβάνω. Αλλά και έτσι όπως είναι το νομικό πλαίσιο, εξυπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο. Εξυπηρετεί τους πλούσιους ολιγάρχες οι οποίοι βολεύονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν. Το λέει και η λέξη. Είναι ανάκαμψης. Δεν μπορεί να δίνεις σε ανεμογεννήτρια. Δίνεις σε παραγωγική επιχείρηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Παραγωγική επιχείρηση. Να ρωτήσω τώρα, επειδή ακούστε.